Το Βατικανό κατηγορείται ότι παρεμβαίνει στον Ιταλικό νόμο και τα δικαιώματα της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας μετά από επίσημη αντίθεση που εξέφρασε στην νομοθεσία η οποία έχει στόχο να επεκτείνει την προστασία κατά των διακρίσεων σε άτομα που είναι ομοφιλόφιλοι και τρανσέξουαλ. Το νομοσχέδιο ΖΑΝ, που πήρε το όνομά του από τον ακτιβιστή Αλεσάνδρο ΖΑΝ, έχει ήδη εγκριθεί από την Κάτω Βουλή και τώρα πρέπει να περάσει από τη Γερουσία. Το Βατικανό ισχυρίζεται ότι το νομοσχέδιο θα παραβιάζει την ελευθερία της σκέψης της Καθολικής Εκκλησίας. Σύμφωνα με το τρέχον Ρωμαιοκαθολικό δόγμα, οι ομοφιλοφιλικές σχέσεις αναφέρονται ως αποκλίνουσα συμπεριφορά. Οι υποστηρικτές του νομοσχεδίου λένε ότι θα προσθέσει νομική προστασία για γυναίκες και άτομα που είναι ΛΟΑΤΚΙ ή άτομα με ειδικές ανάγκες. Εκείνοι που κρίνονται ένοχοι για εγκλήματα μίσους ή διακρίσεις βάρος αυτών των ομάδων θα μπορούσαν να αντιμετωπίσουν έως και 4 χρόνια φυλάκισης.